παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Στους 97,8. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου από 15.990 ευρώ. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια 1987. Μαζί, Barry White. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σε δύο CD. Την Κυριακή μη χάσετε την κασετίνα με το πρώτο CD. Και Harper's Bazaar με τα πιο sexy ρούχα για το καλοκαίρι. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos. Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά. Λάβει. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσό ξανθό χρώμα και το όνομα Kaiser, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 4 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τη Real News. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφέτζη. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει. Τι μαθαίνει κάνει σήμερα. Εσύ από πού ενημερώνεσαι? Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Barry White. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σε δύο CD. Την Κυριακή μη χάσετε την κασετίνα με το πρώτο CD. Hey.
Real News, η αληθινή εφημερίδα. Μεγαλώνει και θέλεις να του δώσεις όλη τη γνώση και την αγάπη σου. Θέλεις να του δώσεις ό,τι καλύτερο έχεις. Φρέσκο γάλα με Βγάλ. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Για αυτούς που αγαπάς. Φρέσκο γάλα με Βγάλ από τη Μακεδονία. Τώρα με φρέσκια εμφάνιση. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men Sex φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Κάτι θεαματικά απλό μόλις έφτασε και σας φέρνει συναρπαστικούς αγώνες από το ελληνικό πρωτάθλημα, το Champions League και την Premier League. Τις καλύτερες ταινίες του Hollywood σε πρώτη προβολή, υπέροχα παιδικά και όλα τα ελεύθερα ψηφιακά κανάλια. Τόσο απλά. Υποδεχτείτε τη Nova Επίγεια. Το νέο, εύκολο τρόπο να βλέπουν όλοι Nova με απλή εγκατάσταση, χωρίς δορυφορικό πιάτο, μόνο από 9,90 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δώρο. Nova Επίγεια. Θεαματικά απλό. Ο πατέρας μου τροκομούσε από παλιά και τροκομούσε το μητά του. Από εκεί πήραμε κι εμείς μια εικόνα της τροκόμησης. Η γραβιέρα κλίδης που παράγουμε είναι ένα παραδοσιακό προϊόν. Το ξεχωριστό που έχουμε είναι η ποιότητα του γαλάτου. Τα πρόβατα είναι ελευθέρα βοσκή, βόσκουν έξω. Με τα ΑΒ Βασιλόπουλο συνεργαζόμαστε περίπου στα 17 χρόνια. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά τον εξεχωρισμό των εγκαταστάσεων μας. Βέβαια, είναι δύσκολες οι εποχές για όλο τον κόσμο. Πιστεύω πάρα πολύ στα ΑΒ που συνεργαζόμαστε, γιατί επενδύει στον τόπο μας και στηρίζει εμάς τους παραγωγούς. Εμείς στα ΑΒ πιστεύουμε, στηρίζουμε και αγκαλιάζουμε τον Έλληνα παραγωγό, επιλέγοντας για σας τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα. 73 χρόνια ΑΒ. 73 χρόνια δίπλα στον Έλληνα παραγωγό. Με τη Chevrolet έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουμε τριτά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Chevrolet. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Νέα εποχή τιμών ΟΤΕ με το νέο πρόγραμμα ΟΤΕ Double Play Economy. Άλλο να στο λένε κι άλλο να το βλέπεις. Ο ΟΤΕ μειώνει το πάγιο 25% στο νέο πρόγραμμα ΟΤΕ Double Play Economy. Μπες στη νέα εποχή τιμών για να σερφάρεις με Comex και να μιλάς δωρεάν προς σταθερά και κινητά. Έλα και εσύ στον ΟΤΕ και απόκτησε το δικό σου Double Play. Από τον ΟΤΕ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί, ζωντανά, από το ενικός.gr, στην πρώτη μετεκλογική μας εκπομπή. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι και αυτή προεκλογική. Γιατί για μετεκλογικές εκπομπές μιλούσα και μετά την 6η Μαΐου, αποδείχθηκαν όμως ταυτοχρόνως και προεκλογικές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση και ότι θα έχουμε σύντομα κυβέρνηση στη χώρα. Για να συζητήσουμε λοιπόν τις εξελίξεις, να αναλύσουμε το μήνυμα της κάλπης και να δούμε προς τα πού πάει το πράγμα, είναι μαζί μου εδώ στο Μητροπολιτικό Κολέγιο του Ομίλου Ακμή, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που μας φιλοξενεί για άλλη μια φορά, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός ο κύριος Νίκος Δένδιας. Καλώς ορίσατε. Θα είναι σε 3-4 λεπτά μαζί μας ο βουλευτής πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Σταθάκης. Είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας από τους ανεξάρτητους Έλληνες ο κύριος Γιάννης Μανώλης. Καλώς ορίσατε, κύριε Μανώλη. Είναι ο κύριος Γιάννης Κακουλίδης,
ο συγγραφέας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Γιώγας, γνωστός σε όλους μας και από τη συνδικαλιστική του δράση με το ΠΑΜΕ. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφός μου δημοσιογράφος και πρώην υπουργός πλέον, ο κύριος Παντελής Καψής. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο αρθρογράφος του Έθνους, ο κύριος Γιώργος Δελαστίκ. Καλώς ορίσατε, κύριε Δελαστίκ. Και ο συνάδελφος δημοσιογράφος και αρθρογράφος της Δημοκρατίας, ο κύριος Μανώλης Κοτάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Κοτάκη. Θα ξεκινήσω από τους συναδέλφους μου, τους δημοσιογράφους, διότι ψάχνουμε και για πληροφορίες απόψε το βράδυ. Δεν ψάχνουμε μόνο για σχόλια. Κύριε Καψή, από εσάς θα ξεκινήσω, ρωτώντας αν η αίσθησή σας είναι ότι πάμε σε κυβέρνηση ή αντίθετα αν θεωρείτε πιο πιθανό το να αποτύχει και πάλι αυτός ο κύκλος της διερεύνησης όπως απέτυχε στις 6 Μαΐου. Δεν τολμώ να το σκεφτώ. Νομίζω ότι προχωράμε κανονικά σε κυβέρνηση. Εντάξει, γίνονται κάποιες έτσι σκιαμαχίες για να ποιος θα πάρει την ευθύνη που δεν μπαίνει ή να εκτεθεί κατά κάποιο τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, ο οποίος επέλεξε το ρόλο της αντιπολίτευσης. Είμαι βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει μια κυβέρνηση που θα είναι, έχει κορμό την Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περιθώριο για τη χώρα. Και για τη Δημοκρατική Αριστερά ή μόνο για το ΠΑΣΟΚ? Φαντάζομαι ότι και η Δημοκρατική Αριστερά θα στηρίξει. Δηλαδή, οι τρεις αυτές δυνάμεις έχουν κάνει μια διάγνωση. Τι μας λένε? Ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση, κινδυνεύει με κατάρρευση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σώσουμε την χώρα, να παραμείνουμε στο ευρώ, να προχωρήσουμε μέσα στο ευρώ και να δούμε πώς μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε το μνημόνιο. Αν είναι συνεπείς με αυτά τα οποία λένε, νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουν μια. Αυτοί οι τρεις δεν μπορούσαν να έχουν κάνει κυβέρνηση και μετά τις 6 Μαΐου. Θέλω να πω το άθροισμα το κοινοβουλευτικό. Νομίζω ότι η Δημάρ την κυνηγούσε η φράση του κυρίου Τσίπρα. Θα είστε ο Καρατζαφέρης αριστεράς. Ήθελε λοιπόν ευθέως να το πει στους πολίτες ότι θα στηρίξει η κυβέρνηση, να ψηφιστεί με αυτό τον όρο, ώστε να σταματήσει αυτή η τρομοκρατία ιδεολογική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε δυστυχώς απήχηση στη Δημοκρατική Αριστερά. Να καλωσορίσω και τον κύριο Σταθάκη. Καλωσορίσατε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ και για την εκλογή σας. Ευχαριστώ. Και να πάω τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν θα μπει μέσα. Εδώ, ξέρετε, είναι λογικό να μην μπει κατά πολλούς και κατ' εμέ, διότι έχει μια τεράστια διαφορά στην ιδεολογική του και πολιτική του προσέγγιση. Ωστόσο, υπάρχει ένα ζήτημα. Έχει μεγάλη διαφορά και με το ΚΚΕ. Θεωρεί όμως ότι με το ΚΚΕ να συνεργαστούμε για μια κυβέρνηση αριστεράς, ας έχουμε διαφορές για να λύσουμε το πρόβλημα. Τώρα θα προσπαθήσουμε να απαλύνουμε το μνημόνιο. Ας έμπαινε και αυτός να το στηρίξει και ας έχει τη διαφωνία του. Αλλά νομίζω ότι δεν θέλει. Θέλει να μείνει απ' έξω για να κάνει αυτή την κινηματική αντιπολίτευση, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Λέτε, κύριε Καψή, ότι θα μπορούσε δηλαδή να παίξει ένα ρόλο επιταχυντή στη διαπραγμάτευση. Βεβαίως, και να έχουμε μια πολύ ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα, να μάθουν και τα κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ τι θα πει να διαπραγματεύεσαι με την Ευρώπη. Γιατί δεν το ξέρουν. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς διαπραγματεύεσαι με την Ευρώπη. Δεν πας και λες, σου δίνω ένα, δώσε μου δύο. Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Πρέπει να πείσεις για τις θέσεις σου. Πρέπει τα μέτρα που, τα ισοδύναμα μέτρα που λέμε, τα εναλλακτικά μέτρα, να πείσουν πρώτα τους τεχνοκράτες. Αν δεν πείσουν τους τεχνοκράτες, δεν προχωράει τίποτα. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία, αν είχαν μπει, νομίζω θα ήταν διδακτική και για τα κόμματα και πολύ επωφελής για τη χώρα. Να καταλάβουν πώς είναι η πραγματικότητα και όχι τα ιδεολογήματα με τα οποία δυστυχώς κινούμαστε. Τελείωσε πριν από λίγα λεπτά η συνάντηση Σαμαρά-Κουβέλη. Στις δηλώσεις του ο κύριος Κουβέλης αμέσως μετά επανέλαβε ουσιαστικά αυτά που μου είπε και εμένα το πρωί στο ραδιόφωνο, στο Real FM, ότι δηλαδή δεν δίνει λευκή επιταγή και για να μπει σε κυβέρνηση πρέπει να υπάρξει συμφωνία προγραμματική, συμφωνία για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και συμφωνία για τα πρόσωπα των υπουργών. Φαντάζομαι ότι στη συνέχεια, αν με ακούει ο Χρήστος ο Μπάρλας στο κοντρόλ, θα μπορούσαμε να έχουμε τηλεφωνικά και κάποιον από τους ρεπόρτερ μας να μας μεταδώσει και την υγρασία αυτής της συνάντησης. Τι λέτε, κύριε Δελαστίκ? Εγώ έχω την άποψη ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μη σχηματιστεί η κυβέρνηση αυτής στιγμής. Τα δύο κύρια μνημονιακά κόμματα της χώρας μας, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, συγκεντρώνουν 162 δηλαδή βουλευτές. Δηλαδή τη Δημάρ τη θεωρείτε και μνημονιακό και δευτερεύον? Κοιτάξτε, για τη Δημάρ, η Δημάρ τηρεί μια επαμφωτερίζουσα στάση.
είναι διατεθειμένη από ό,τι φαίνεται να συνεργαστεί είτε με το ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός έβγαινε πρώτο κόμμα, είτε με τη Νέα Δημοκρατία που είναι η υπαρκτή πραγματικότητα για να μην αναφερόμαστε σε υποθέσεις. Είχε πει ότι δεν συνεργάζεται με το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις θέσεις του πριν από τις εκλογές και πει ότι με αυτές τις θέσεις και με αυτό το πρόγραμμα δεν συνεργάζεται. Εδώ να είμαστε. Το είπε προεκλογικά. Ναι, προεκλογικά το είχε πει. Δεν ήταν δυνατόν να πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι. Αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει να συζητάμε για υποθετικές περιπτώσεις. Δεν υπάρχει. Δεν είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και έπειτα λογικό είναι να θέλει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να διευρύνουν την παρουσία στην κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως, εάν είναι, η Δημοκρατική Αριστερά συνεργαστεί, φτάνουν στους 179 έδρες, δηλαδή παραμία έχουν τη συνταγματική πλειοψηφία. Πιστεύω ότι εάν χρειαστεί θα βρεθεί βουλευτής ο οποίος θα συμπληρώσει και θα κάνει τις ψήφους 180-181. Αλλά σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Το εάν χρειαστεί θα βρεθεί, ήταν καταπληκτικό. Νομίζω. Κυκλοφορούν φήμες. Κυκλοφορούν ότι φήμες. Δεν μπορούμε να αφαιρούμε την ουσία της πολιτικής. Η χώρα είναι διχασμένη. Υπάρχουν. Ο μισός πληθυσμός είναι με το μνημόνιο. Ψηφίζει δηλαδή κόμματα τα οποία τάσσονται αναφανδόν, ανοιχτά και δημόσια πλέον υπέρ του μνημονίου. Ο μισός πληθυσμός. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Είναι 42% 39%. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των ανθρώπων που δεν συμπαθούν το μνημόνιο. Αλλά θεωρώ ότι ο εκβιασμός, η πίεση η ψυχική που ασκήθηκε με το ότι θα βρεθούμε εκτός ευρωπαϊκού τρένου, έπαιξε ρόλο μεγάλο. Ρόλο έπαιξε, αλλά στην πολιτική κρίνουμε με βάση τα αποτελέσματα αν θέλουμε να είμαστε σωστοί. Η εντολή δόθηκε σε κόμματα τα οποία δεν έχουν καμία ταλάντευση. Κύριε Δελαστή, και τα δύο κόμματα τα οποία εσείς χαρακτηρίζετε ως μνημονιακά μιλούσαν προεκλογικά για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Κανείς δεν τόλμησε να βγει ανοιχτά υπέρ του μνημονίου και να πει να μείνουμε να στην κατάσταση που υπάρχει. Ένα στοιχείο όμως, το 70% των ερωτηθέντων έχουν απαντήσει ότι προκειμένου να μείνουμε στο ευρώ, ακόμη και να υλοποιήσουμε, να εφαρμόσουμε αυτό το μνημόνιο που υπάρχει. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπήρξε Γκάλοπ. Θέλω να σας πω, κύριε Καψή, ότι αυτή είναι μια κάρτα από Γκάλοπ του Μέγκα, η οποία δεν ισχύει. Εμείς στη δημοσκόπηση που κάναμε με την MRB θέσαμε με μεγάλη σαφήνεια. Σε άλλο Γκάλοπ δεν βγήκε το ευρώ. Με το ευρώ πάση θυσία δεν υπάρχει το 70%. Είναι στο 40%, πέφτει το 70%. Και πλειοψηφεί η γνώμη που λέει όχι πάση θυσία. Αυτό είναι άλλο γκάλοπ, έτσι. Υπάρχει πάντως γκάλοπ το οποίο έδινε 70% σε αυτό το ερώτημα. Δεν ήταν καλά διατυπωμένη η ερώτηση. Αυτό είναι μια δική σας ερμηνεία. Όχι, δεν είναι δική μου ερμηνεία. Δική σας ερμηνεία δεν υπάρχει. Δεν ξέρω. Έχουν γίνει δεκάδες δημοσκοπήσεις. Διότι θα σας θυμίσω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι δεν θα βγούμε από το ευρώ. Έχουν γίνει δεκάδες δημοσκοπήσεις έκτοτε και έχει τεθεί το ίδιο ερώτημα. Πουθενά δεν συγκεντρώνει περισσότερο από 40% η πλήρης εφαρμογή του μνημονίου για να μην φύγουμε από το ευρώ. Δεν θα επιμείνω πουθενά. Γιατί δεν έχω. Σας το λέω με βεβαιότητα. Αλλά πάντως αυτό το ερώτημα το έχω δει σε γκάλοπ με 70%. Πριν από τις εκλογές. Ναι, το είδατε στο γκάλοπ της GPO στην εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη. Δεν θυμάμαι που το και δει. Από την επόμενη ημέρα υπήρξε. Και η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι πολλοί κόσμος θα διαφωνούσε κάθετα με οποιοδήποτε κίνδυνο να βγούμε από το ευρώ. Για οποιοδήποτε λόγο. Πάση θυσία, λέτε. Το πάση θυσία δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Δεν είναι πάση θυσία το να εφαρμόσει το μνημόνιο. Δεν είναι θυσία κατά ανάγκη. Εσείς διαφωνείτε, είδαμε την εξαγωγή. Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν διαφωνεί με την εξαγωγή. Εξαρτάται τι εννοείται θυσία. Ναι, ναι. Γιατί αυτό, το πάση θυσία δεν είναι ερώτημα. Ναι, αυτό το 1,5 εκατομμύριο άνετα είναι θυσία για μένα. Ναι, αλλά δεν προκύπτει από το μνημόνιο. Προκύπτει από τη χρεοκοπία της χώρας. Αυτό το ξεχνάμε. Όλοι συζητάμε σαν να μην έχει χρεοκοπήσει η χώρα. Υπάρχει το εξής ζήτημα, μην το ξεχνάμε. Ό,τι και να λένε τα ελληνικά κόμματα, χτες βράδυ, το βράδυ της Κυριακής δηλαδή, ήρθε από το Βερολίνο η γραμμή. Το δεύτερο μνημόνιο είναι η βάση πάνω στην οποία θα επέλθει η ανάπτυξη της χώρας. Δεν συζητούν τίποτα οι Γερμανοί. Ήρθαν και από τις Βρυξέλλες, ο Χέρμαν Βαν Ρομπέι και ο Μπαρόζο. Είπανε, θα τηρήσετε το μνημόνιο, πάνω σε αυτό θα κάνετε ό,τι κάνετε. Άρα, ό,τι και να έχει υποθεί στη χώρα μας προεκλογικά για χρήση ενδεχομένως για να ήταν και ειλικρινής οι προθέσεις αυτών που το έλεγαν, δεν θέλω να τις αμφισβητήσω, συναντά τον τοίχο της γερμανικής απέτησης. Μνημόνιο και μόνο μνημόνιο, αδιαπραγμάτευτο, είναι η βάση της πολιτικής που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα στην Ελλάδα. Και επειδή
όπως είδαμε από το εκλογικό αποτέλεσμα. Έπιασαν τόπο οι απειλές, η καταιγίδα απειλών συστηματικών από την Μέρκελ, από τον Σόιμπλε κτλ. Έχουν κάθε δίκιο οι Γερμανοί, κατά την άποψή μου, να εκτιμούν ότι χρειάζεται μαστίγιο και μόνο και όχι καρότο. Δεν νομίζω ότι θα κάνουν οποιαδήποτε υποχώρηση οι Γερμανοί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του μνημονίου. Δεν βλέπετε καμιά επαναδιαπραγμάτευση δηλαδή? Ούτε κατά διάνοια. Τι λέτε, κύριε Κοτάκη? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την συγκρότηση κυβέρνησης, είναι φανερό ότι οικοδομείται πολυκατοικία. Για να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο του σειρμού που είχε βάλει στο πολιτικό λεξιλόγιο ο κύριος Καρατζαφέρης. Απλώς οι κολόνες να δούμε αν είναι γερές. Όταν λέμε να είναι γερές οι κολόνες, εννοούμε... Ναι, γιατί η προηγούμενη κατέληξε σε μονοκατοικία. Βέβαια. Αλλά εδώ μιλάμε για εθνική πολυκατοικία, δεν μιλάμε για γαλάζια πολυκατοικία. Όταν λέμε πόσο ισχυρές είναι οι κολόνες, σημαίνει ποιοι θα μετάσχουν σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα. Η Νέα Δημοκρατία επί της αρχής λέει θα μετάσχουν βουλευτές, τεχνοκράτες. Το Πασόκ και ο κύριος Βενιζέλος μέχρι στιγμής λέει θα μετάσχουμε, αλλά ενδεχομένως με δεύτερα. Είναι υποτιμητικό για μένα να λέγεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεύτερα ονόματα. Ο κύριος Κουβέλης που κατέβηκε σε εκλογές με το σύνθημα εντολή για λύση, αυτή τη στιγμή διαβουλεύονται με τον εαυτό τους. Αν θα δώσουν στήριξη, αν θα μετάσχουν κτλ. Η γνώμη μου είναι ότι αν είναι να πάρουν κόστος, να μετάσχουν. Και ξέρετε γιατί? Διότι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς μετέχουν πολύ αξιόλογα πρόσωπα, όπως ο καθηγητής μου στη νομική σχολή, ο Γιάννης Οπανούσης, που δεν υπάρχουν τέτοια στην πολιτική μας ζωή, που κοσμούν το κοινοβούλιο και θεωρώ περιττή πολυτέλεια, αντί να κάθονται στα έδρανα της Βουλής, τουλάχιστον να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους οι κυβερνώντες για να μπορέσουν να λυθούν μερικά ζητήματα. Λοιπόν, εκτιμώ λοιπόν ότι θα καταλήξουμε με τον ένα από τον άλλο τρόπο σε κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μνημόνιο. Καταρχήν θεωρώ, επειδή βλέπω και κουρτίνες μπροστά μου, ότι το μνημόνιο είναι μια πολύ ωραία κουρτίνα πίσω από την οποία κρύβουμε τις αδυναμίες μας. Στο μυαλό όλων μας και δικαιολογημένα, το μνημόνιο έχει ταυτιστεί με μειώσεις μισθών, με αντιλαϊκά μέτρα και δικαιολογημένα ο κόσμος, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οι οικοί μας, κάθε φορά που πηγαίνουν στην τράπεζα και βλέπουν μείον 100 ευρώ, μείον 200 ευρώ, να φεύγουν με κατεβασμένο το κεφάλι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι και άλλα πράγματα. Είναι όλες οι μεταρρυθμίσεις που αρνήθηκε συνολικά το πολιτικό σύστημα να κάνει, επειδή δεν ήθελε να συγκρουστεί όλα αυτά τα χρόνια. Και το μνημόνιο μπορεί να είναι και οι ιδιωτικοποιήσεις. Ο ΟΣΕ μας στοιχίζει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Γιατί όλο αυτό το έλλειμμα να μην αφαιρεθεί με την ιδιωτικοποίησή του για να επιστραφεί στην κοινωνία? Τώρα, σας διακόπτω βιαστικά γιατί θέλω να πάμε στη Χριστίνα την Κοραή, η οποία παρακολούθησε την συνάντηση Σαμαρά Κουβέλη και έχει πολύ ενδιαφέρον να μας μεταφέρει η πολιτική συντάκτρια της Real News και του Real FM τα τελευταία νέα. Χριστίνα μου, τι μαθαίνεις? Με ακούει η Χριστίνα Κοραή? Δεν ξέρω, δεν την έχουμε στη γραμμή. Κύριε Μπάρλα, να προχωρήσω στη συζήτηση ή θα έχουμε τη Χριστίνα? Για να δοκιμάσουμε πάλι. Έχουμε τη Χριστίνα Κοραή? Δεν την έχουμε. Προχωρούμε στη συζήτησή μας. Φαντάζομαι θα την έχουμε σε ένα-δύο λεπτά. Κύριε Κακουλίδη, τι θα κάνετε? Θα συνεργαστείτε? Κοιτάξτε, πριν δώσω την απάντηση, θα ήθελα να πω στον αγαπητό φίλο του κύριο Δελαστίκ ότι εκ παραδρομής ενδεχομένως μας κατέταξε, και αυθερέτως βέβαια, στις μνημονιακές δυνάμεις. Όχι, δημοκρατική... είπε ότι είστε επαμφωτερίζοντες. Όχι, δεν είναι. Γιατί έτσι, θυμάμαι ακριβώς τη λέξη του. Λοιπόν, να υπενθυμίσω αν και περιττό ότι η Δημοκρατική Αριστερά δεν ψήφισε κανένα μνημόσιο. Καλά το πάρα. Κανένα μνημόνιο. Γλώσσα λανθάνουσα τα λυθή λέγει. Ούτε μεσοπρόθεσμα, ούτε δανειακές συμβάσεις, τίποτα. Είναι αλήθεια, δεν έχετε ψηφίσει τίποτα? Για όνομα Θεού. Πρόθεσή μας, και δεν κρύβω ότι αυτό ήταν και το προσδοκόμενο, οι εκλογές αυτές να δώσουν μια κυβέρνηση προοδευτικού χαρακτήρα και περιεχομένου όπως το είχαμε χαρακτηρίσει, υπονοώντας βέβαια ότι θα ευχόμαστε να είχαμε μια κυβέρνηση της αριστεράς. Τι ούτων τι δεν επετεύχθη, παρά το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό που κατέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ τον παρόντα κύριο Σταθάκη για το,
για λογαριασμό της Δημάρ προς ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ερχόμαστε να υλοποιήσουμε ή να μην υλοποιήσουμε αυτό το οποίο είχαμε υποσχεθεί και είχαμε προτάξει και ως εκλογικό μας αίτημα να μας δώσει την τρίτη εντολή δια της ψήφου του ο ελληνικός λαός, προκειμένου να διαχειριστούμε ως εντολής το σχηματισμό κυβέρνησης. Η κοινωνία δεν μας έκανε ρυθμιστές. Μας έδωσε ένα 6,3 κοντά, 26%. Διαπιστώνω σήμερα και από χτες κιόλας από τα μέσα ότι ξαφνικά εχρίστημεν ρυθμιστές. Από πού και ως πού είμαστε εμείς οι ρυθμιστές, άσχετα, θα έρθω σε αυτό, από τη στιγμή που ήδη το θέμα έχει λυθεί. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σχηματίζουν μια χαρά κυβέρνηση. Με 170... Άλλο το αριστερό άρωμα. Βεβαίως. Τώρα, συζήτηση τώρα αυτό. Ερχόμαστε εδώ. Η δημοκρατική αριστερά καλείται να δώσει αριστερό άλοθη ή να επιβεβαιώσει αυτό άρωμα, που λέει. Δεν είπα άλοθη. Όχι, εγώ λέω άλοθη. Άρωμα. Ή να επιβεβαιώσει αυτό που επικαλείται ότι είναι η αριστερά της ευθύνης. Και τι εννοώ με αυτό. Εμείς δηλώσαμε εξ αρχής ότι δεν επρόκειτο να αφήσουμε την Ελλάδα χωρίς κυβέρνηση. Δεν θα επιτρέπαμε επουδενή, και συνεχίζουμε να το λέμε, να οδηγηθούμε, να αχθούμε κατ' ουσίαν σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε διάστημα 2 μηνών. Υπ' αυτήν την έννοια... Επομένως θα μπείτε στην κυβέρνηση. Υπ' αυτήν την έννοια δηλώνουμε ότι μετέχουμε σε όλες τις διαδικασίες και διεργασίες που προκύπτουν τόσο από το Σύνταγμα όσο και από τον κανονισμό της Βουλής. Δεν είμαστε απόντες. Από εκεί και πέρα θα βρούμε τον τρόπο όπου με κορμό το πρώτο κόμμα να βρεθούν εκείνες οι συμφωνίες προγραμματικές, αρχών, προσώπων, ούτως ώστε η δημοκρατική αριστερά να μπορέσει να συνενέσει στη δημιουργία μιας κυβέρνησης. Είτε μετέχοντας, οι προϋποθέσεις παίζουν τεράστιο ρόλο, είτε στηρίζοντας, είτε ανεχόμενοι. Η θέση είναι καθαρή. Βέβαια, δεν υπάρχει ο κίνδυνος της μη δημιουργίας κυβέρνησης, εφόσον το επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Παρά τα αυτά, αισθανόμαστε ότι χρειάζεται μια ευρύτερη στήριξη αυτή η κυβέρνηση. Ο λόγος ένας, η βεβαιότητά μας ότι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ διακυβεύονται. Μάλιστα. Τα πάντα. Τώρα, αν σας μεταφέρω την πληροφορία ότι ο κύριος Κουβέλης δεν έθεσε θέμα προσώπου πρωθυπουργού στον κύριο Σαμαρά κατά τη συνάντησή του. Το λέω επειδή το πρωί είχε αναφερθεί και στο θέμα αυτό. Έθεσε μόνο πολιτική ατζέντα και ιδίως αναφέρθηκε σε εργασιακά και κοινωνικά θέματα και στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν από την κυβέρνηση που θα προκύψει. Από τις λιγοστές συζητήσεις που είχε ο πρόεδρος της Δημάρ κατά την έξοδό του από το γραφείο στο οποίο συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά, εικάζουν οι πολιτικοί συντάκτες ότι μάλλον πάμε σε συνεργασία και με τη δημοκρατική αριστερά. Έρχομαι τώρα σε εσάς, κύριε Δένδια, για να ρωτήσω τι κυβέρνηση θα είναι αυτή. Θα είναι κυβέρνηση που θα έχει χρόνο μπροστά της επαρκή ή θα είναι κυβέρνηση μίας χρήσεως. Διότι εδώ πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η κρίση θα καταπιεί 4-5 κυβερνήσεις. Ότι μπαίνουμε δηλαδή σε φάση, αλλά Αργεντινή, θυμάστε που εκείνη την περίοδο κατάπινε η κρίση της κυβερνήσης μέσα σε μήνες. Τη μία μετά την άλλη. Πόσο αισιόδοξος είστε, μπορεί αυτή η συνεργασία να κρατήσει. Άκουγα σήμερα, για να
συνειδητοποιήσουμε τις δυσκολίες του εγχειρήματος που δεν τις έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι ορισμένοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, και θα ρωτήσω τον κύριο Κουκουλόπουλο, έλεγαν ότι πρέπει ο κύριος Βενιζέλος να θέσει όρους στον κύριο Σαμαρά, να ξεχάσει αυτά που έλεγε για τους λαθρομετανάστες και για τον νόμο Ραγκούση, να ξεχάσει αυτά που έλεγε για την Εξεταστική Επιτροπή για την Οικονομία, διότι τι λέει, εμείς θα τους στηρίζουμε να κάνουν κυβέρνηση και αυτοί θα τρέχουν τον Παπανδρέου και τον Παπακοσταντίνου σε εξεταστικές. Λοιπόν, σας ακούω. Νομίζω ότι θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα στο κάτι πολύ σοβαρό το οποίο με ρωτάτε. Νομίζω ότι η ανάγνωση της κατάστασης σήμερα, αν γίνει σωστά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χώρα βρίσκεται σε υπαρξιακή αγωνία. Είμαστε στο χείλος του γκρεμού και όχι ως σχήμα λόγου, γιατί πολλές φορές έχουμε φτάσει να το λέμε αυτό. Νομίζω ότι τώρα δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Εάν λοιπόν δεν δημιουργηθεί μια κυβέρνηση η οποία να μπορέσει να ανταποκριθεί στις βασικές και τεράστιες προκλήσεις που υπάρχουν, απλώς η χώρα θα καταρρεύσει. Θα καταρρεύσει τελείως. Άρα η ίδια η ανάγκη επιβάλλει μια κυβέρνηση μακράς πνοής. Μια κυβέρνηση δηλαδή η οποία αφενός μεν θα διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, μέτρα τα οποία να μπορέσουν να μας βγάλουν από την πρωτοφανή ύφεση, το οποίο έγινε φανερό ότι η κοινωνία δεν τα αντέχει πια. Και από την άλλη, να προχωρήσει στον άλλο πόλο, τον οποίο δεν πρέπει καθόλου να ξεχνάμε, στις τεράστιες διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να επιβιώσει η χώρα έτσι κι αλλιώς. Γιατί αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει γίνει στραβά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι η πλήρης παραμέληση των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οτιδήποτε βοήθεια και να πάρει, έτσι όπως είναι διαρθρωμένη, θα ξαναοδηγηθεί σε κατάσταση χρεοκοπίας στο αμέσως προσεχέον μέλλον. Πρέπει να προχωρήσουμε μέσα από την κρίση στις διαρθρωτικές αλλαγές που θα μπορέσουν να μας βγάλουν μπροστά. Άρα, το συμπέρασμα των όσων είπα είναι ότι απαιτείται μια κυβέρνηση μακράς πνοής. Μια κυβέρνηση με την ευρύτερη δυνατή στήριξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει μια κυβέρνηση συνεχώς διαβουλευόμενη και μηδέποτε ενεργούσα. Αντίθετα, μια κυβέρνηση με σαφέστατη σύγκληση, με ταχύτητα λήψεως αποφάσεων και ιδίως μια κυβέρνηση αποτελεσματική. Εσείς τώρα για να γίνετε κυβέρνηση, τι είστε διατεθειμένοι να δώσετε? Τα δίνετε όλα, δηλαδή και την πολιτική σας για τους λαθρομετανάστες και την Εξεταστική Επιτροπή που είχατε υποσχεθεί για την οικονομία? Είναι όλα? Όχι, δεν είμαι εντεταλμένος για διαπραγμάτευση και για τα συνέπεια όση απάντηση και θα σας δώσω. Ούτε εγώ από την άλλη πλευρά. Εσείς για το ερώτημα απολύτως. Όμως νομίζω ότι τα θέματα της λαθρομετανάστευσης και τα συνδυαζόμενα με αυτήν θέματα δημόσιας ασφάλειας δεν νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν πόλο στον οποίο δεν θα συμφωνήσουμε με τα άλλα κόμματα. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι υπάρχουσα κατάσταση. Η τιμωρία αυτών που μας οδήγησαν στην κρίση, η Εξεταστική Επιτροπή. Εδώ προηγουμένως θέσατε ένα θέμα εσείς. Νομίζω ότι το σωστό θα είναι η Εξεταστική. Τι είναι η Εξεταστική? Τι λέει και το ΠΑΣΟΚ ότι είναι η Εξεταστική? Εγώ μπορώ να. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το αφήσετε έξω από την κυβερνητική συμφωνία αυτό και να αποφασίσει η Βουλή. Ο ίδιος ο κ. Γιατί πρέπει να είναι θέμα της κυβέρνησης το τι θα γίνει με την Εξεταστική? Ας την ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ την Εξεταστική για την οικονομία. Λέω για παράδειγμα. Ο κ. Βενιζέλος έχει την άποψη διατυπωμένη ότι οι Εξεταστικές Επιτροπές είναι στοιχείο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Χωρίς λοιπόν να μπορώ εγώ και με κάθε σεβασμό στην άποψη του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ να προλέξω τι θα πει, νομίζω ότι θα μπορούσε τουλάχιστον για την αποκατάσταση της αλήθειας στην ελληνική κοινή γνώμη να δούμε γιατί φτάσαμε εδώ. Χωρίς αυτό να ενέχει και στοιχείο εισαγγελικής αντιμετώπισης του θέματος. Αλλά να δούμε τι έγινε, αυτό νομίζω το ότι. Λέτε είναι... τώρα για να ηρεμήσει ο κύριος Κουκουλόπουλος δίπλα να το μεταφέρει στον κύριο Παπανδρέου και στον κύριο Παπανδρέου. Οι καιροί, κύριε Νικολάου, απαιτούν λίγο στρογγυλές διατυπώσεις. Μάλιστα. Τώρα θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Θα επανέλθω με τον καθηγητή, τον κύριο Σταθάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Έχει πάρα πολλοί κόσμος την εντύπωση, κύριε Σταθάκη, και θα μου απαντήσετε σε 2-3 λεπτά, ότι δεν θέλατε να κυβερνήσετε. Ότι είστε ανακουφισμένοι που είστε στην αντιπολίτευση. Είμαι στην προετοιμασία που κάνω. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Κάτι θεαματικά απλό μόλις έφτασε και σας φέρνει συναρπαστικούς αγώνες από το ελληνικό πρωτάθλημα, το Champions League και την Premier League. Τις καλύτερες ταινίες του Hollywood σε πρώτη προβολή. Υπέροχα παιδικά και όλα τα ελεύθερα ψηφιακά κανάλια. Τόσο απλά. Υποδεχτείτε την Nova Επίγεια. Το νέο, εύκολο τρόπο να βλέπουν όλοι Nova με απλή εγκατάσταση, χωρίς δορυφορικό πιάτο, μόνο από 9,90 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δώρο.
Nova Επίγεια. Θεαματικά απλό. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσόξανθο χρώμα και το όνομα Kaiser, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Νέα εποχή τιμών ΟΤΕ με το νέο πρόγραμμα ΟΤΕ Double Play Economy. Άλλο να στο λένε κι άλλο να το βλέπεις. Ο ΟΤΕ μειώνει το πάγιο 25% στο νέο πρόγραμμα ΟΤΕ Double Play Economy. Μπες στη νέα εποχή τιμών για να σερφάρεις με Connex και να μιλάς δωρεάν προς σταθερά και κινητά. Έλα και εσύ στον ΟΤΕ και απόκτησε το δικό σου Double Play. Από τον ΟΤΕ. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα, 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου, από 15.990 ευρώ. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια 1987. Μαζί, Barry White. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σε δύο CD. Την Κυριακή, μη χάσετε την κασετίνα με το πρώτο CD. Και Harper's Bazaar με τα πιο sexy ρούχα για το καλοκαίρι. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ούταξες ταξίδι να με πας, όσο μακριά ο κόσμος φτάνει. Love Radio, 97,5. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 4 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε τη Real News. Προερχόμαστε από οικογένεια που έχει ασχοληθεί με την καλλιέργεια. Αγαπάμε και το φυτό και τον άνθρωπο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε τι έκαναν οι γονείς μας και να τα βελτιώσουμε. Για μας, για τα παιδιά μας. Για όλους αυτούς που οφείλουμε κάτι. Όλη η ομάδα του Αλφαβήτα μας βοηθάει. Μας εξήγησε τι θέλει και αυτόματα η ομάδα η δικιά μας προσπάθησε να εντελοποιήσει. Πολλές φορές μας καθοδήγησαν κιόλας. Οι στόχοι επιτυγχάνονται κάθε μέρα. Δεν υπάρχει ένας στόχος μακρινός. Υπάρχουν πολλοί κοντινοί. Σκαλοπάτια είναι. Σκαλοπάτια είναι η ζωή. Εμείς στα Αλφαβήτα πιστεύουμε, στηρίζουμε και αγκαλιάζουμε τον Έλληνα παραγωγό, επιλέγοντας για σας τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα. 73 χρόνια Αλφαβήτα. 73 χρόνια δίπλα στον Έλληνα παραγωγό. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Barry White.
Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σε δύο CD. Την Κυριακή μη χάσετε την κασετίνα με το πρώτο CD. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men Sex φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Με τη Chevrolet έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουν μετρητά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Chevrolet. Στους 97,8. Μεγαλώνει και θέλεις να του δώσεις όλη τη γνώση και την αγάπη σου. Θέλεις να του δώσεις ό,τι καλύτερο έχεις. Φρέσκο γάλα με βγάλ. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Για αυτούς που αγαπάς. Φρέσκο γάλα με βγάλ από τη Μακεδονία. Τώρα με φρέσκια εμφάνιση. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ.